Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο. Ε, θα πω ότι εγώ είμαι υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, έχω βγει σύνταξη. Ε, δεν είμαι τεχνοκράτη, όπω είναι ο Χρήστο, μα ε, Πρέπει να πω κάτι και να μοιραστώ μια χαρά πρώτα απ' όλα, γιατί σήμερα το ΤΕΑΙΠΙΚ κατήγαγε μια σπουδαία νίκη. Η νίκη είναι η εξή. Παρότι αποχώρησε η πολιτική ηγεσία, η αξιότιμη πολιτική ηγεσία, του οποίου του ευχαριστούμε για την παρουσία του εδώ, ήταν ότι δεσμεύτηκαν δημόσια και κατάλαβαν σήμερα που γίναμε 20 χρονών ποια είναι η επαγγελματική ασφάλιση. Και έτσι λοιπόν ακούσαμε από τα επίσημα χείλη του την αξία τη επαγγελματική ασφάλιση, πώ μπορούν να βοηθήσουν και πρόεδρε, αύριο το πρωί θα πρέπει να πα στα γραφεία του για όλα αυτά τα οποία δεσμεύτηκαν. Γιατί έτσι μόνο κερδίζουμε, γιατί θα τα ξεχάσουμε. Ε, τώρα, επειδή γράφουμε ιστορία, να πω μονάχα ε, δύο-τρία λεπτά μου επιτρέπετε. Ε, Ξεκινήσαμε το 2002, όταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε ε, ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης και με τον νόμο 3029. Ε, προσπαθήσαμε να πείσουμε καταρχήν την Ομοσπονδία των Εφοριακών Υπαλλήλων μέσα, αν θέλετε, από τις συνδικαλιστικές αντιπαλότητες που υπήρχαν τότε. Σήμερα, δυστυχώς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Γιατί αν δείτε πώ λειτουργεί η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΔΗ, πάνω στο θέμα τη επαγγελματική ασφάλιση, ε, δέστε πόσο πίσω είναι ακόμα όλη αυτή η, α, η ταγή τη συνδικαλιστική μα ηγεσία. καταφέραμε τότε, το 2002, με την ψήφιση του νόμου, να προχωρήσουμε να λειτουργήσουμε το Ταμείο Επαγγελματική Ασφάλισης. Θα πω κάτι να γελάσουμε. Ε, το 2003, το 2003, σε ένα σημαντικό, ιστορικό για μένα συνέδριο του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας στο ξενοδοχείο Κάραβιλ, καταφέραμε να φέρουμε 173 αντιπροσώπους συνέδρου από όλη την Ελλάδα, προκειμένου αυτοί εκεί να εγκρίνουν το καταστατικό του ΤΕΑΙΠΙΚ, το οποίο το ενέκριναν με ένα αρχικό κεφάλαιο κίνηση 600.000 ευρώ. Και ε, εκεί έγινε η πρώτη, η πρώτη διοίκηση του Ταμείου, η οποία αποτελείται, και πρέπει να το αναφέρω αυτό, από τον υποφαινόμενο από τον Τρίφανο τον Αλεξιάδη, τη Ρόη την Γιάμου, ε, τον Αγγέλη τον Κατόπι, τον Αλέξη τον Καβαθά, τον Δημήτρη τον Καραγιάννη, τη Ζωή την Κοσταρά. Και προσπαθήσαμε να ανοίξουμε αυτό το Ταμείο Επαγγελματική Ασφάλεια στην Ελλάδα. Η πρώτη επίσκεψή μου ήταν στο Υπουργείο Εργασία, το αρμόδιο Υπουργείο. Φτάνοντα στην είσοδο, μου λέει ο κλητήρα, παρακαλώ κύριε, στην είσοδο, τι θέλετε. Λέω, είμαι ο πρόεδρο του ΤΑΙΠΙΚ, και θα ήθελα να δω τον Υπουργό. Μου λέει, έχετε κάνει λάθος κυρία στο Υπουργείο σας, στο Υπουργείο, δεν είναι αυτό το Υπουργείο. λέω, ποιο είναι το Υπουργείο. Τα ΤΕΑ, μου λέει, είναι στο Υπουργείο Εθνική Αμήνης. Μπαρντών, του λέω, δεν κατάλαβα. Είναι τα τάγματα εθνικής ασφάλειας. Αυτή η παραστρατιωτική οργανώση που είχαν γίνει στον Εμφύλιο το 1948, ο άνθρωπος δικαίως δεν το, είχε, δεν το ήξερε τον καινούριο θεσμό και δικαίως με μου πρότεινε να πάω στο αρμόδιο Υπουργείο. Το εξήγησα και πήγα. Ε, θα πω ότι δεν ξέραν και οι υπάλληλοι τότε τη αρμόδια διεύθυνση που τότε γινόταν. Προσπαθούσαν μετά την ψήφιση του νόμου να, κάνουνε, να, να, να φτιάξουν ερμηνευτικέ συγκυκλίε για να λειτουργήσουν τα επαγγελματικά ταμεία. Εν πολλή και μετά από πάρα πολύ έτσι, κόπο κλπ., καταφέραμε να προχωρήσουμε να δώσουμε το, το καταστατικό. Το οποίο δεν μπόρεσε τότε το Υπουργείο, που λέ, ακούω σήμερα ότι έχουν κάνει πρότυπα καταστατικά των επαγγελματικών ταμείων για να υπάρχει πιο εύκολα να ε, λειτουργούν. Ε, το προχωρήσαμε, το δώσαμε. Η αναλυστική αρχή πάλι ήταν τότε, στα Σπάργανα ε, ξεκινούσε για να κάνει την αναλυστική μελέτη που χρειαζόταν. Την κάναμε. Ολοκληρώσαμε με καθυστερό το φάκελο, τον υποβάλαμε στην αρμόδια πολιτική ηγεσία κυβέρνηση Πασόκ, Δεν είχε κανένα σημασία. Αλλά μόλι πήγαν να βάλουμε την υπογραφή στον αρμόδιο υπουργό, λέει, είναι εκλογέ. Και έτσι δεν υπογράφηκε από τότε τον αρμόδιο υπουργό ε, τη κοινή κυβέρνηση. Περιμέναμε την καινούρια κυβέρνηση, ήρθε καινούργια κυβέρνηση. Πήγαμε πάλι λοιπόν από τι πρώτε μέρε στον ε, αρμόδιο υπουργό, ο οποίο ήταν ο κ. Πάνο Παναγιοτόπουλο. Ε, τι είναι και πατριώτη του καταγωγή και τον παρακάλεσα, του λέω, είναι έτοιμο. Ο Φάκελο, παρακαλώ πολύ να το υπογράψετε. Ναι, μου λέει, περάστε την άλλη εβδομάδα. Να το, το δούμε. Περίμενα ότι θα ήταν ένα ψέμα κι αυτό, αλλά ευτυχώ μα κάλεσε μέσα μια εβδομάδα ε, όλη την πολιτική, όλη τη συνεργαστική ηγεσία τη Ομοσπονδία και τη διοίκηση του Ταμείου και υπογράφηκε το πρώτο Επαγγελματικό Ταμείο και ξεκινήσαμε. Ένα λεπτό ακόμα, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί εμεί γράφουμε ιστορία και πρέπει να τα πω και μα ακούν και στην συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα. Τότε λοιπόν έπρεπε να βρούμε έδρα, να στεγάσουμε το Ταμείο. Η Ομοσπονδία μα έδωσε ένα γραφείο 2x2. Χώραγανε δύο γραφεία ακριβώ. Πήραμε και μία υπάλληλο, τη Μαρία Τη ε, την οποία όλοι οι συνεργάτε που ασχολήσετε την ξέρετε προφανώ ή την έχετε ακούσει. Και στριμωγμένοι σε ένα γραφείο προσπαθούσαμε να πείσουμε όλο τον κόσμο, πρώτα του συνάλληλου, για να εγγραφούν στο Ταμείο. Ε, η προσπάθεια ήταν τιτάνια. Είχαμε όμω πολλού καλού συνεργάτε. Οι συνεργάτε ήταν η Προυντένσιαλ με τον κύριο Μαριό και τον κύριο Απόστολο Δούμα είναι εδώ, οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ από τότε και συνεχίζουν να βοηθούν το Ταμείο. Ε, και κάναμε μεγάλες συνεργασίες με μεγάλα νοσοκομεία, ε, όπως ήταν η Ευρωκλινική Αθηνών, όπως ήταν το Μετροπόλιταν, όπως ήταν το Ερίκος Δινάν, όπως ήταν το Βαλκανικό Θεσσαλονίκης. Ε, τα νούμερα τα είπε όλα ο Χρήστο. Ε, να μην επαναλαμβάνω εγώ τα νούμερα. Ε, προχωρήσαμε, αναπτυσσόμαστε, ξαφνικά Εκεί που είχαμε φτάσει ε, πάρα πολύ ψηλά, με 33.000 μέλη, ε, με ένα κεφάλαιο, νομίζω, ξεπερνά ξεπέρναγε τα 3 εκατομμύρια ευρώ και ήρθε η πτώχευση της χώρας. Και τότε, αναγκαστικά, μας έστειλε μια επιστολή του Αρμόδιου Υπουργείου και μας είπε να συμμετάσχουμε κι εμείς σε αυτή την εθνολογική τρίφωνα πέστο ε, απόδοση των ομολόγων του Δημοσίου. Ομείς, με ωραίο και ευγενικό και με γραπτό ε, ε, λόγο, είπαμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε τα ομόλογα αυτά, τα οποία είχαμε επενδύσει 2,7 δις σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, λόγω βιωσιμότητας του ταμείου. Παρ' όλα τα αυτά μας τα κουρέψαν αυτήν την άλλη ιστορία κλπ. Ε, όπως είπε και ο Χρήστος προηγουμένως, το 2011-2012 ε, το ταμείο κατέβασε ρολά. Και κατέβασε ρολά γιατί σταμάτησε και η χρηματοδότηση του εργοδότη μας, του Υπουργείου Οικονομικών. Εμεί όμω κρατήσαμε ζωντανό το ταμείο ε, για να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε του προμηθευτέ, του συνεργάτε μάλλον που είχαμε και τα μέλη που εγκρεμούσαν να του δώσουμε τι αποζημιώσει. Και έτσι λοιπόν είμαστε σε ένα λίθαργο για δύο-τρία χρόνια. Μια μικρή παρένθεση εδώ. Τότε λοιπόν, ε, εγώ κατάλαβα ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, να, να δώσουμε το Ταμείο σε νέους ανθρώπους, πιο τεχνοκράτε, πιο καλύτερο. Και τι έκανα τότε. Πήγα και βρήκα τον Χρήσο, τον Νούνι, ο οποίο ήταν γιο ενό συναδέλφου του Νούνι του Παναγιώτη, ο οποίο ήταν ελεχτή στην εφορία και ήταν δασκαλός μου στην εφορία. Και μιλάγαμε για το γιο του. Και μου έλεγε ότι είναι διευθυντή στα ΚΕΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών. Πήγα και τον βρήκα στο ΚΕΠΕ, συγγνώμη, στον Κέπε. Πήγα και τον βρήκα στην Ουδό Αμερική λοιπόν, στα γραφεία του και του λέω: Χρήστο, είμαι ο Τάδε και σε παρακαλώ πολύ πρέπει να εμπλακεί στα διοικητικά του TIP. .E Μου λέει: Τι είναι αυτά, πώ τα λε, εγώ δεν μπορώ. Εγώ λοιπόν ήμουν αυτό που εμπόδισα τον Χρήστο να εξελιχθεί ω ένα ανώτατο στέλεχο του Υπουργείου Οικονομικών και θα ήταν ανώτατο στέλεχο του Υπουργείου Οικονομικών. Όμω κέρδισα κάτι άλλο, νομίζω, και κερδίσαμε όλοι οι συνάδελφοι. Και κερδίσαμε ένα στέλεχος στην επαγγελματική ασφάλιση, το οποίο το ξέρω, το γνωρίζω, το έχω ζήσει από κοντά, παρότι με τον Τρίφωνα, από Τρίφωνα είναι οικονομολόγος, δεν είχα μια σχέση με όλα αυτά τα χρηματοοικονομικά που ασχολείται ο, ο κύριος καθηγητής από εδώ, και ο Τρίφωνας από τότε είχε πει να κάνουμε μια ομοσπονδία για τα ταμεία που θα γινόταν. Ήταν τότε, ήμασταν τέσσερα επαγγελματικά ταμεία. Και έδωσα και την ιδέα τότε στον Χρήσο, του λέω: Μόνο εσύ μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Και έκανε την ένωση στην Ελετεά. Και τι έκανε, ανέδειξε την επαγγελματική ασφάλιση στην Ελλάδα. Αυτό το έκανε ο Χρήσο. Και γι' αυτό ήρθαν και οι αξιότιμοι πολιτική ηγεσία σήμερα, γιατί κατάλαβε αυτό που δεν μπορούσε να κάνει η πολιτική ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια, το έκανε ο, 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 ο Χρήσο με την Ελετεά, με όλου του συνεργάτε που ήταν στο, στην Ελετεά με το κύρος, την προσωπικότητά του, τις του κλπ. Ε, Τελειώντα και κλείνοντα, και αφού συνταξιοδοτήθηκα και κλείνω σε 30 δευτερόλεπτα, ε, η ιδέα ήταν να κάνουμε κάτι συνέχεια και για του συναδρέφου, του απόμαχου που βγαίνουν α, στη σύνταξη. Και έτσι δημιουργήσαμε το Πασίσπα, το Πανέλιο Σύλλογο Συνταξιούχων, Υπουργείου Οικονομικών και λοιπού δημόσιου τομέα. Ε, Βεβαίω, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι ενεργεία συνάλλευοι που βοήθησαν σε όλα αυτά τα πράγματα. Για να τα στήσουμε αυτό το τέτοιο, αλλά σημαντικότατο ρόλο, κατά την άποψή μου, και πρέπει να το ομολογήσω εδώ, όχι, γιατί είναι εδώ ο Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου τη Ευρωκλινική, ο κ. Αντώνη Βουκλαρή, ο οποίο και στο παρελθόν, στο ΤΕΑ είχε βοηθήσει, αλλά βοήθησε πάρα πολύ σημαντικά το να στήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Και χωρί τον κύριο Βουκλαρή, νομίζω ότι δεν θα είχαμε προχωρήσει. Τον ευχαριστώ εγώ προσωπικά, εκ μέρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Πασίσπα, αλλά όμω και χωρίς την καθοριστική συμβολή και βοήθεια της ευρωπαϊκής πίστης, που την συνάντησε ευρωπαϊκή πίστη και έγινε ευρωπαϊκή πίστη Αλλιάνς τώρα, τον κύριο Χαλικιόπλο, τον, οποίον, κύριο Γενικό Διευθυντή, ο οποίος αποχώρησε, και τον κύριο Χρήστο Ματσόλα, που είναι διευθυντής παραγωγής, πώς θα λέτε κύριε Χρήστο, διευθυντής, ναι, νυχτημερών προσπαθούμε και μας βοήθησε και πάρα πολύ και η Ευρωπαϊκή Πίστη Αλλιάνς σε αυτό το πρόγραμμα που υλοποιούμε και λειτουργεί από την 1η Πρώτου του 2024. Λοιπόν, αυτά τα λίγα είπα πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα τέτοια να έχουμε. Να είμαστε εδώ υγιείς να κάνουμε τα πεντάχρονα του Πασίσπα. Ευχαριστώ πολύ.